Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Ελένη χωρίζει με τον Ανέστη, την ίδια στιγμή που χωρίζει και ο Στέφανος με την Μυρτάλη. Η Μυρτάλη φεύγει στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τη γνωριμία της με τον Θοδωρή, τον φίλο του Λεωνίδα. Μια νέα επαγγελματική πρόταση βρίσκεται καθοδόν, με την Μυρτάλη να πετάει στα σύννεφα, τόσο για τη νέα γνωριμία, όσο και για το επαγγελματικό της ανοίγμα. Ο Ανέστης προσπαθεί να πείσει την Ελένη να γυρίσει, όμως είναι μάταιο. Εκείνη φοβάται για τον βίαιο χαρακτήρα του και πως θα πάθει κακό. Μετά από όσα της είπε ο Κουράκος για το παρελθόν του, αποφάσισε να απομακρυνθεί οριστικά από τον Ανέστη. Όσο ο Ανέστης τα βάζει με την ευτυχία, τόσο η Ελένη κοιτάζει να φτιάξει το μέλλον της, δίπλα σε έναν άλλον άντρα. Το γεγονός πως ο Στέφανος χώρισε, δεν θα περάσει απαρατήρητο από την Ελένη. Επομένως, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε την ηρωίδα αυτή να πλησιάζει ξανά τον Στέφανο και φυσικά και με τις ευχές της αρετής. Το ερώτημα όμως παραμένει το εξής, θα δώσει μία ευκαιρία ακόμη ο Στέφανος, για να είναι μαζί με την Ελένη. Ποια θα είναι η αντίδραση της Μυρτάλης, όταν μάθει πως ο πρώην της επέστρεψε στο πλευρό της Ελένης, όλα ανατρέπονται για ακόμη μια φορά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.